Γεια σας από το γήπεδο της Νέας Σμύρνης. Αυτή τη στιγμή ο Μιχάλης Ρωμανίδης με δύο εύστοχες βολές σε φάουλ που κέρδισε από τον Λινάρδο. Μείωσε για λογαριασμό του Άρη σε 5-4. Ο Πανιόνιος που είχε προηγηθεί με 5-2 χάρη σε ένα τρίποντο του Τάκη Κορονέου. Φάνης Χριστοδούλου στην επίθεση για τον Πανιόνιο και το φάουλ με το οποίο χρεώνεται ο Ρωμανίδης. Πανιόνιος Άρης λοιπόν σε ζωντανή μετάδοση στα πλαίσια της έκτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Α1 και ένα παιχνίδι που ίσως επιφυλάξει συγκινήσεις, σίγουρα πάντως αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Πανιόνιος, ο γηπεδούχος Πανιόνιος έχει ξεκινήσει με πεντάδα που αποτελούν ο Γάσπαρης, ο Κοροναίος, ο Χρήστος Χριστοδούλου, ο Φάνης Χριστοδούλου και ο Λινάρδος, ενώ ο Άρης που προέρχεται από το θρίαμβο της Βαρκελόνης παρατάχθηκε με τον Γιαννάκη, τον Γκάλι, τον Σούμποτιτς, τον Ρωμανίδη και τον Φιλίππου. Και οι δύο προπονητές δηλαδή προτίμησαν ένα, μάλλον ο Άρης προτίμησε ένα πιο κοντό σχήμα με τον Ρωμανίδη αντί του Λυπηρίδη, ενώ ο Πανιόνιος προτίμησε ένα ψηλό σχήμα αντί του Καραμανόλη. Παίζει ο Χρήστος Χριστοδούλου. Απέναντι σε ζώνη επιτίθεται ο Άρης, Σούμποτιτς, Γκάλις που έχει κοντά του τον Κοροναίο. Για τον Ρωμανίδη που θα κάνει το σουτ παρά την προσπάθεια για κόψιμο από τον Λινάρδο. Κέρδισε το rebound ο Γάσπαρης, Κοροναίος σε προσπάθεια ευνηδιασμού. Σουτ 2 πόντων τελικά και ο Πανιόνιος προηγείται με 9-4 σε αυτό το ξέσπασμα στο ξεκίνημα του αγώνα. Έχει επιστρέψει γρήγορα η άμυνα του Πανιονίου που είναι παρατεταγμένη σε ζώνη. Γιαννάκης, επιχειρήσει σουτ 3 πόντων. Rebound από τον Φιλίππου. Από τον Γιαννάκη το σουτ του Γκάλι και ο Άρης μειώνει σε 9-6 το πρώτο καλάθι του Νίκου Γκάλι. Ένα παιχνίδι που ξεκίνησε με πολύ μεγάλη ζωντάνια και από τις δύο ομάδες. Η έξοχη πάσα του Φάνη Χριστοδούλου για τον Λινάρδο, ο οποίος θα αποφύγει την προσπάθεια του Γιαννάκη και το σκορ γίνεται 11-6 υπέρ του Πανιονίου. Γκάλι σε ρόλο playmaker όπως τον έπαιξε άριστα στη Βαρκελόνη την Πέμπτη. Γιαννάκης ξεφεύγει μπάλα και από τα χέρια του Λινάρδου σωστά το σφύριγμα του διαιτητή, του δεύτερου διαιτητή Κώστα Κορομιλά. Out υπέρ του Άρη, πρώτος διαιτητής ο Τάκης Σταύρου. Γκάλις για τον Ρωμανίδη. Θα κάνει βήματα μπροστά στο double team του Λινάρδου και του Φάνη Χριστοδούλου. Ο Κυρίτσης που προτίμησε να ξεκινήσει ο Πανιόνιος με μια άμυνα ζώνης. Και επίσης έχει βάλει τον Φάνη Χριστοδούλου κοντά στο καλάθι, στη θέση 4 δηλαδή, αντί για τη θέση 3, προσπαθώντας να επικρατήσει η ομάδα του στη μάχη των rebound. Γκάσπαρης για τον Κοροναίο. Χριστοδούλου. Φάνης Χριστοδούλου, έξοχη προσπάθεια, το rebound τελικά από τον Φιλίππου. Γιαννάκης, δεν θα μπορέσει ο Άρης να κάνει τον ευνηδιασμό, το σουτ 3 πόντων από τον Γκάλι. Που κερδίζει και το επιθετικό rebound. Θα γυρίσει την μπάλα εκεί που βρίσκεται ο Κοροναίος. Για τον Φάνη Χριστοδούλου, 16 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, προηγείται ο Πανιόνιος με 11-6. Ο Λινάρδος στα στοχή εξεπαφής, έρχεται όμως μαχητικά ο Γάσπαρης να κερδίσει το μακρινό rebound, αλλά θεωρούν οι διαιτητές ότι η μπάλα, ότι ο Γάσπαρης πάτησε στην γραμμή του out. Και έχουμε το πρώτο time out του αγώνα που έχει ζητήσει ο προπονητής του Άρη Γιάννης Ιωαννίδης 4 ακριβώς λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα και ενώ ο Πανιόνιος προηγείται με 11-6. Ακούσατε τις οδηγίες των δύο προπονητών, του Μιχάλη Κυρίτση και του Γιάννη Ιωαννίδη. Η επίθεση για τον Άρη με τον Γιαννάκη. 3-2 η ζώνη προσαρμογής του Πανιονίου. Φιλίππου από την κορυφή της ρακέτας για τον Ρωμανίδη. Γιαννάκης που θα δώσει την μπάλα στο Φιλίππου. Αυτός κάτω από το καλάρι θα στοχίσει το rebound ο Χρήστος Χριστοδούλου.
για τον Γκάσπαρη. Και να ο Πανιώνιος που φεύγει στον ευνηδιασμό. Το lay up από τον Γκάσπαρη και ο Πανιώνιος προηγείται με 13-6 μέσα σε μια εκρηκτική ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει οι φίλαθλοι του. Σούμποτιτς. Εκεί βρίσκεται ο Χρήστος Χριστοδούλου. Το σουτ τριών πόντων από τον Γιαννάκη. Το rebound από τον Ρωμανίδη. Νέο σουτ τριών πόντων από τον Σούμποτιτς. Rebound από τον Γκάσπαρη που εκμεταλλεύτηκε το block out του Λινάρδου. Σουτ τριών πόντων στον ευνηδιασμό από τον Κοροναίο. 2-2 τρίποντα ο Τάκης Κοροναίος. Και ο Πανιώνιος 15 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου βρίσκεται να προηγείται με 16-6 σε ένα παιχνίδι που δεν το περιμένουμε πια, αλλά σίγουρα είναι ένα μεγάλο παιχνίδι. Γκάλης χάνει εκεί την επαφή με την μπάλα, αλλά δίνεται out και έχουμε μία αλλαγή. Βλέποντας τα σκούρα για την ομάδα του, ο Ιωαννίδης, προφανώς θεωρώντας ότι πάσχει στα rebound, κάνει μία αλλαγή, βάζει αντί του Φιλίππου που έχασε δύο εύκολα καλάθια, τον Λυπηρίδη. Γκάλης για τον Σούμποτιτς. Γιαννάκης. Γκάλης έξω από τη γραμμή των 6-25. Το σουτ τριών πόντων από τον Γιαννάκη. Rebound από τον Χριστοδούλου που αφήνει για τον Κοροναίο. Γκάσπαρης. Κοροναίος για τον Φάνη Χριστοδούλου που βρίσκεται στο high post. Το σουτ από τον αδερφό του και ο Πανιώνιος προηγείται με 18-6. Ο Άρης έχει το ίδιο ξεκίνημα με τον αγώνα της Πέμπτης και εκεί έχανε 16-6 και 18-6. Θα στοχίσει ο Γκάλης. Rebound και γρήγορη πρώτη πάσα για ευνηδιασμό από τον Φάνη Χριστοδούλου στον Κοροναίο. Ο Κοροναίος που έφυγε σαν σαΐτα και ο Πανιώνιος προηγείται με 26. Ένα εκπληκτικό ξεκίνημα του Πανιωνίου απέναντι στον Άρη που ίσως που φαίνεται να είναι επηρεασμένος από το παιχνίδι της Βαρκελόνης ή τουλάχιστον έχει βρει συνθήκες που δεν τον ευνοούν. Γκάλης. Το jump shoot και ο Άρης θα μειώσει σε 28, 13 λεπτά και 53 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ενώ ο Ιωαννίδης ετοιμάζει τον Δοξάκη. Γκάσπαρης με αντίπαλο τον Γκάλη. Αφήνει για τον Φάνη Χριστοδούλου που θα επιχειρήσει το shoot τριών πόντων. Θα γίνει το block out από Γιαννάκη Λυπηρίδη. Ο δεύτερος θα κερδίσει το rebound. Λεπτά και 31 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Πανιώνιος προηγείται με 28, το φάουλ με το οποίο χρεώθηκε ο Χριστοδούλου. Γιαννάκης για τον Λυπηρίδη. Στον Δοξάκη που πήρε τη θέση του Ρωμανίδη, δοκιμάζει ένα πολύ πιο κοντό και ευέλικτο σχήμα ο Ιωαννίδης, προφανώς για να έχει την ευκαιρία του ευνηδιασμού. Ο Γιαννάκης πάτησε γραμμή, δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή. Και ο Σταύρου, ο πρώτος διαιτητής, χρεώνει με τεχνική ποινή τον Γιαννάκη για την επιμονή του να διαμαρτύρεται μετά την απόφασή του. Νέα αλλαγή του Ιωαννίδη, η τρίτη μέσα σε 7 λεπτά. Ενώ βλέπετε τον Φιλίππου. Που παίρνει τη θέση του Γιαννάκη, ξαναψηλώνει η πεντάδα του Άρη. Προσπαθεί να δώσει ένα ρυθμό στην ομάδα του με τις συνεχόμενες αλλαγές. Ο Ιωαννίδης βλέποντας τον Άρη να χάνει με 28 από έναν εκπληκτικό σε αυτό το ξεκίνημα Πανιώνιο. 21-8 από τον Κοροναίο. ...22-8 η διαφορά στους 14 πόντους. Και ο Τάκης Κοροναίος έχει πετύχει τους μισούς πόντους του Πανιωνίου, 11 δηλαδή, μέσα σε 6,5 λεπτά. Σούμποτιτς πάντα σε αυτή την άμυνα ζώνης ο Πανιώνιος. Το σουτ τριών πόντων από τον Γκάλη. Rebound από τον Χρήστο Χριστοδούλου που αφήνει στον αδελφό του τον Φάνη. Γκάσπαρης, Χρήστος Χριστοδούλου. Ο Φιλίππου προσπαθεί να κυνηγήσει τον Λινάρδο έξω από τη ρακέτα του Άρη. Κοροναίος που έχει αντίπαλο τον Δοξάκη. Το rebound τελικά από τον Λυπηρίδη. Γκάλης.
Φιλίππου αφήνει για τον Σούμποτιτς. Αυτός αμέσως το σουτ και μειώνει σε 22-10. Το πρώτο καλάθι του Σούμποτιτς, ωστόσο ο Άρης είναι μακριά ακόμα. Γκάσπαρης, του ξεφεύγει μπάλα. Από τον Δοξάκη για τον Γκάλι, 12,5 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Ο Πανιώνιος ελέγχει και τον ρυθμό και το σκορ, προηγούμενος με 22-10. Γκάλις θα χωθεί εκεί στη ρακέτα του Πανιωνίου και θα μειώσει σε 22-12. 6 πόντι μέχρι στιγμής από τον Γκάλι, που παρακολουθεί τώρα τον playmaker του Πανιωνίου, τον Γκάσπαρη. Από τον Γκάσπαρη μπάλα στον Κοροναίο. Ωραία το screen εκεί από τον Χριστοδούλου και ο Κοροναίος, που σήμερα έχει μεγάλο ποσοστό ευστοχίας, διπλασιάζει, έχουμε ακριβώς διπλό σκορ αυτή τη στιγμή, 24-12, με 4-5 εύστοχες προσπάθειες από τον Κοροναίο. Σούμποτιτς, ωραία η πάσα του Γκάλι για τον Λυπηρίδη, μια έξοχη πάσα του Γκάλι, και ο Λυπηρίδης κάτω από το καλάθι θα μειώσει σε 24-14. Γκάσπαρης για τον Χρήστο Χριστοδούλου, που έχει βγει αρκετά έξω από τη ρακέτα. Επιμένει με την μπάλα, αφήνει για τον αδερφό του, που είναι σαφώς καλύτερος χειριστής. Κοροναίος για τον Φάνη, αυτός στον Χρήστο Χριστοδούλου, το σουτ 3 πόντων. Rebound από τον Φιλίππου. Γκάλις εκεί περιμένουν και ο Κοροναίος και ο Γκάσπαρης. Φιλίππου, και χρεώνεται με φάουλ ο Λινάρδος, είναι το δεύτερο φάουλ του center for του Πανιωνίου. Ξαναβλέπουμε τη φάση, ενώ το σκορ είναι 24-14 υπέρ του Πανιωνίου, 11 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. 4 φάουλ έχουν κάνει οι παίκτες του Πανιωνίου και 2 φάουλ οι παίκτες του Άρη. Παραμένει το 24-14. Χριστοδούλου αφήνει για τον αδελφό του, τον Χρήστο. Γκάσπαρης, Κοροναίος με αντίπαλο τον Δοξάκη. Λινάρδος κόβει στην ρακέτα του Άρη. Ο Φάνης Χριστοδούλου, στο μεταξύ γίνεται το φάουλ από τον Γκάλι πάνω στον Γκάσπαρη. Το πρώτο φάουλ του Γκάλι. Επαναλαμβάνουμε, 24-14 το σκορ υπέρ του Πανιωνίου, 10 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Κοροναίος, Γκάσπαρης, το σουτ 3 πόντων. Το επιθετικό rebound από τον Χριστοδούλου, που κάνει 2 διαδοχικές προσποίησεις σε Λυπηρίδη Φλίππου και αυξάνει σε 26-14. Ο Πανιώνιος επιμένει, 4 πόντους έχει πετύχει μέχρι στιγμής ο Χριστοδούλου από τον Σούμποτιτς στον Δοξάκη. Ο Γκάλης προσπαθεί να βρεθεί σε ελεύθερο πεδίο για να κάνει το σουτ. Ο Δοξάκης προτιμάει τον Σούμποτιτς, και αυτός μειώνει σε 26-16. 4 πόντι μέχρι στιγμής από τον Σούμποτιτς, που έχει αξιοποιήσει τις 2 ευκαιρίες που του δόθηκαν από τις γωνίες. Απέναντι σε αυτή την ζώνη ο Σούμποτιτς ευνοείται. Κοροναίος, rebound από τον Φιλίππου. Η γρήγορη πάσα στον Γκάλι, αλλά ο Άρης, για να δούμε αν θα προλάβει να φύγει στον ευνηδιασμό. Θα προσπαθήσει να κάνει το lay από ο Δοξάκης και θα γίνει το foul εκεί από τον Φάνη Χριστοδούλου. Ξαναβλέπουμε τη φάση, το φάουλ από τον Φάνη Χριστοδούλου στον Δοξάκη. 9 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Παραμένει το 26-16. Μειώνει ο Άρης. Γκάσπαρης για τον Χρήστο Χριστοδούλου, αυτός τον αδελφό του. Από τον Γκάσπαρη και τον Κοροναίο στο Λινάρδο. Κοροναίος Χριστοδούλου από την κορυφή της ρακέτας. Εκεί περιμένει ο Σούμποτιτς, που χρεώνεται με το πρώτο του φάουλ στο σημερινό αγώνα. 9 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Ο Πανιώνιος προηγείται πάντα με 26-17.
ενώ η μεγαλύτερη διαφορά ήταν της τάξης των 12 πόντων, 24-12. Χριστοδούλου, η πάσα για τον Λινάρδο και αυτός την αξιοποιεί κατά τον καλύτερο τρόπο, 28-17. Έμπνευση από Χριστοδούλου, εκτέλεση από Λινάρδο σε αυτή την επίθεση του Πανιωνίου. Δοξάκης. Ο Κυρίτης επιμένει στην ίδια όνα που μέχρι στιγμής δεν τον έχει προδώσει και το καθαρό φάουλ του Χρήστου Χριστοδούλου πάνω στον Σούμποτιτς που προσποιήθηκε σουτ και άφησε τον παίκτη του Πανιωνίου. Γκάλης. Εκεί περιμένουν και ο Χρήστος Χριστοδούλου και ο Κοροναίος. Σούμποτιτς που θα δώσει την μπάλα στο Φιλίππου. Μια έξοχη ασίστ πάσα, 28-19, το πρώτο καλάθι του Φιλίππου στον σημερινό αγώνα. Στους 9 πόντους η διαφορά. Φάνης, θα μας επιτρέψει να τους λέμε με τα μικρά τους ονόματα. Κόπηκε και η Γκάλης που προσπαθεί να ευνηδιάσει. Θα κάνει ανορθόδοξα, από ανορθόδοξη θέση το σουτ, καθώς ήταν κλεισμένος και τελικά η μπάλα είναι πάλι για τον Άρη. Από τον Δοξάκη για τον Σούμποτιτς. Γκάλης. Δοξάκης. Από τον Σούμποτιτς, τον Γκάλη που θα κάνει τη διείσδυση στη ρακέτα. Το rebound από τον Χρήστο Χριστοδούλου. Γκάσπαρης περνάει με reverse τρίπλα. Πέφτει ο Φιλίππου κάτω, ζητάει επιθετικό φάουλ. Ήταν φανερό ότι περίμενε εκεί να του γίνει το φάουλ από τον Γκάσπαρη. Η επίθεση και πάλι για τον Πανιόνιο που έχει 11 δευτερόλεπτα. Θα κάνει όμως την τελική προσπάθεια ο Χριστοδούλου και θα κερδίσει το φάουλ από τον Λιπηρίδη. 28-19 υπέρ του Άρη, 8 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ετοιμάζεται ο Φάνης Χριστοδούλου για τις ελεύθερες βολές. Παραμένει το 28-19. Rebound από τον Φιλίππου που νίκησε στον αέρα τον Χρήστο Χριστοδούλου. Γκάλης, βλέποντας ότι ο Άρης δεν μπορεί να κάνει τον ευνηδιασμό, περιμένει. Το σούτ εν κινήσει 3 πόντων από τον Σούμποτιτς. Το rebound από τον Λινάρχο. Γίνεται όμως κακή συνεννόηση από Χριστοδούλου και τους δύο γκάρτ του Πανιωνίου, τον Γκάσπαρη και τον Κοροναίο. Θα χαθεί η μπάλα λοιπόν και από τον Γιαννάκη που επανέρχεται στη θέση του Δοξάκη. Ήταν λοιπόν λόγοι σκοπιμότητος του Ιωαννίδη να τον ηρεμήσει. Μια καταπληκτική πάσα από τον Γιαννάκη βρίσκει κάτω από το καλάθι τον Γκάλη και ο Άρης μειώνει σε 28-21, 7 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Και παίζει πάντα την ίδια άμυνα. Μια πιεστική άμυνα man-to-man με τον Γιαννάκη πάνω στον Κοροναίο, ενώ ο Γκάλης παρακολουθεί τον Γκάσπαρη. Κοροναίος από τα χέρια του Γκάσπαρη, μπάλα τελικά για να δούμε τι έχουν να πω. Όχι, μπάλα είναι για τον Πανιόνιο. Χρήστος Χριστοδούλου για τον Κοροναίο. Για τον Λινάρδο που θα χάσει την μπάλα. Φιλίππου την κερδίζει, Γιαννάκης για τον Γκάλη. Αυτός ξεπερνάει τον Γκάσπαρη και θα κάνει το σουτ, είναι καλάθι, 28-23. Πάνω στο τελείωμα της φάσης ο Γκάλης δεν άφησε την ευκαιρία να περάσει ανεκμετάλλευτη. Μειώνει σε 28-23 και έχει δικαίωμα για μία βολή, αλλά στο μεταξύ έχει δοθεί time out, έχει ζητηθεί time out από τον Κυρίτσι. Θα κλείσεις μέσα στο weak side. Στην επίθεση.
Στην επίθεση θα πάμε, αν μας πιέζουνε, θα πάμε 40. Και αλλιώς θα πάμε να δοκιμάσουμε στακ, θα παίξει ο Κοροναίος με το Φάνη από τη μία πλευρά και ο Χρήστος με τον Νίκο από την άλλη πλευρά. Όταν η μπάλα πάει χαμηλά στο Φάνη, θα ανέβει το Καϊκός. Εάν Φάνη κλείσουνε, δώσ' τον Κοροναίο και κάνει σκρίνα, να κάνει σουτ. Έλα, πάμε. Έλα. Γίνεται και η πρώτη αλλαγή από τον Μιχάλη Κυρίτση στη θέση του Λινάρδου που είναι χρεωμένος με δύο φάουλ. Πέρασε ο Νίκος Σερέτης. 28-23, ενώ ο Γκάλης έχει δικαίωμα να εκτελέσει μία ελεύθερη βολή. 7 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Άρης συνεχίζει να πιέζει με τον Χριστοδούλου. Εκεί μαρκάρει ο Σούμποτιτς, Σερέτης. Χρήστος Χριστοδούλου για τον Κοροναίο. Σερέτης που αναγκάζεται να βγει μακριά για να γίνει η επίθεση του Πανιωνίου, να γυρίσει μπάλα. Κοροναίος επιτηρείται στενά εκεί από τον Γιαννάκη. Δυσκολεύεται να κάνει το σουτ, αλλάζει με τον Χριστοδούλου. Δεν είναι φάουλ. Η μπάλα διεκδικείται εκεί από τον Σούμποτιτς και τον Σερέτη και τελικά χρεώθηκε με επιθετικό φάουλ ο Σερέτης. 28-24, ο Άρης έχει πλησιάσει στους 4 πόντους. Και όπως ακούσατε προηγουμένως, από τον Μιχάλη Κυρίτση έδωσε εντολή στην άμυνά του να προσέχει τον Γκάλι και στον Κοροναίο να παρακολουθεί τον Γκάλι. Οπότε στην περίπτωση αυτή θα καλύπτει τη θέση του Όγκας. Αυτά τα σχέδια των προπονητών στα πλαίσια της τακτικής που παίζει μεγάλο ρόλο. 28-25 μειώνει ο Φιλίππου. Ο Πανιώνιος συμπλήρωσε 8 ομαδικά φάουλ, γι' αυτό ο Φιλίππου που δέχτηκε το φάουλ του Σερέτη πήγε για ελεύθερες βολές. Από τον Φάνη στον Χρήστο, Γιαννάκης, Κοροναίος με αντίπαλο τον Γιαννάκη. Χρήστος Χριστοδούλου που μαρκάρεται από τον Σούμποτιτς. Προσπάθησε να βρει κάτω από το καλάθι ο Χριστοδούλου τον Γκάλι. Τον Κοροναίο, χάθηκε η μπάλα από τον Γκάλι για τον Γιαννάκη που θα κάνει γρήγορα την επίθεση. Θα αποτύχει στο rebound ο Σούμποτιτς. Χριστοδούλου και το φάουλ από τον Λυπηρίδη που δεν συμφωνεί. Έξι ομαδικά φάουλ από τον Άρη, τα περισσότερα δύο έχει ο Λυπηρίδης. Κοροναίος που κλείνεται από τον Γιαννάκη, από τη στιγμή που επανήλθε ο Γιαννάκης ο Κοροναίος δυσκολεύεται πάρα πολύ και στην κίνησή του, πόσο μάλλον στην εκτέλεση. Γκάσπαρης. Πάνης Χριστοδούλου εκεί με αντίπαλο τον Λυπηρίδη και χρεώνεται με τεχνική ποινή, δεύτερη τεχνική ποινή του αγώνα στον Πάνη Χριστοδούλου. Σωστά, γιατί κλώτησε την μπάλα. Μια κλασική περίπτωση που επιδέχεται τεχνικής ποινής. 28-26, 6 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου και ο Άρης που βρέθηκε σε κάποια στιγμή να χάνει με διαφορά 12 πόντων έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει αν ο Γκάλης ευστοχίσει στις δύο βολές. Να πούμε ότι το σκορ ήταν 24-12. Έχουμε φτάσει δηλαδή ο Άρης στο σημείο ο Άρης να ανατρέψει αυτή τη μεγάλη διαφορά. Αυτή τη στιγμή από το 24-12 ο Πανιώνιος πέτυχε μόνο 4 πόντους και ο Άρης 15. Και ένας αυτός 16. 28-28 για πρώτη φορά ο Άρης μέσα στο παιχνίδι. 5:58 πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Δεν ευνηδιάστηκε, όπως δεν είχε ευνηδιαστεί και την Πέμπτη στη Βαρκελόνη όταν βρέθηκε να χάνει 18-8. Σκορ που πέρασε από το ταμπλό και σήμερα. Σερέτης για τον Κοροναίο. Θα επιχειρήσει το σου τριών πόντων. 31-28. Ένα διέξοδο στο επιθετικό πρόβλημα του Πανιωνίου στα τελευταία λεπτά από τον Κοροναίο που έχει 3 στα 3 τρίποντα. Σούμποτιτς. Καλάθι και μετράει. Το καλάθι και χρεώνεται με φάουλο Σερέτης. 31-30. Ο Ιωαννίδης προηγουμένως έδωσε εντολή στον Σούμποτιτς, όπως τα ακούσατε, να κινείται συνεχώς γύρω-γύρω από τη ζώνη του Πανιωνίου ώστε να βρίσκεται στην καλύτερη θέση. Τελικά το φάουλ δίνεται μετά το σουτ. 31-30.
5 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα. Κοροναίος κλέβει ο Γιαννάκης. Ο Γκάλης το lay up. Το καλάθι θα μετρήσει. 31-32 από τον Νίκο Γκάλη, ενώ προσπάθησε να κόψει αλλά δεν πρόλαβε ο Χρήστος Χριστοδούλου. 31-32 υπέρ του Άρη που περνάει για πρώτη φορά μπροστά. 5 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Φωσές που πήρε τη θέση του Φάνη Χριστοδούλου. Την μπάλα για τον Πανιόνιο, χρεώνεται με φάουλο Γιαννάκης που έχει δύο φάουλ, μάλλον ένα φάουλ, το άλλο προέρχεται από τεχνική ποινή. Κοροναίος για τον Φωσέ που βρίσκεται στην κορυφή της ρακέτας απέναντι στον Λιπηρίδη. Χρήστος Χριστοδούλου που θα κάνει το σουτ, αλλά η μπάλα θα κοπεί από τους παίκτες του Άρη. Γκάλης που στριφογυρίζει και θα δώσει το προβάδισμα στον Άρη με 31-34 και θα κερδίσει και το φάουλ. Ο Γκάλης που αρχίζει να μιμείται τον εαυτό του της Πέμπτης με αυτές τις επιθέσεις, ένας εναντίον ενός από το κέντρο. 4 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. 31-35. Να ο Άρης που έχανε με διαφορά 12 πόντων μέσα στο γήπεδο της Νέας Μύρνης, προηγείται τώρα με 4 πόντους διαφορά. Χριστοδούλου για τον Γκάσπαρη που θα κάνει εγκινήσει το σουτ. 33-35. Ο Πανιόνιος που δεν παρετείται από την προσπάθεια, και γιατί να παρετηθεί άλλωστε. Σούμποτιτς. Γιαννάκης εναντίον οργανωμένης άμυνας, αυτή η επίθεση του Άρη. Θα γίνει το λάθος από τον Γιαννάκη που προσπάθησε να κάνει την ψιλοκρεμαστή πάσα στον Φιλίππου. Βρισκόταν εκεί ο Σέρετης. Η ωραία πάσα του Κοροναίου για τον Φωσέ. Ο λιγορείο Φωσές φοβούμενος στο κόψιμο. Από τις μάχες θα βγει κερδισμένος ο Χρήστος Χριστοδούλου που θα κάνει το hook shoot και ο Πανιόνιος θα μειώσει, θα ισοφαρίσει με συγχωρείτε σε 35-35, 3 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Γκάλης, Σούμποτιτς. Η πάσα για τον Λιπηρίδη. Δεν θα προλάβει και η μπάλα για τον Πανιόνιο. Ενώ έχουμε μια νέα αλλαγή, 3 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Οι δύο ομάδες ισόπαλες με 35-35. Επανήλθε στη θέση του Χρήστου Χριστοδούλου Φάνης. Κοροναίος με αντίπαλο τον Γιαννάκη που τον κυνηγάει παντού. Σερέτης για τον Κοροναίο. Βρίσκεται εκεί πάλι ο Γιαννάκης, αλλά ο Κοροναίος θα ξεφύγει. Μπάσα για τον Σερέτη που εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι έχει, ότι είναι αριστερόχειρας. Θα ξεφύγει από τον Φιλίππου. 37-35. Πάλι μπροστά ο Πανιόνιος που παίζει την ίδια άμυνα ζώνης Φιλίππου. Δεν μπορεί να ξεφύγει. Κόβει ο Σερέτης που είναι πολύ καλός αμυντικός. Κοροναίος η πάσα ευνηδιασμού για τον Γκάσπαρη που βρίσκεται απέναντι στον Γιαννάκη και εκεί θα αποτύχει. Θα του ξεφύγει μπάλα. Από τον Γιαννάκη στον Γκάλη. Γίνεται το screen από τον Λιπηρίδη για να κάνει το σουτ ο Γκάλης που δεν διστάζει. 37-37. Ένα μεγάλο παιχνίδι από τον Γκάλη σήμερα. Κλέβει ο Σούμποτιτς. Γκάλης στην τελική προσπάθεια. Επιθετικό rebound από τον Γιαννάκη. Για τον Σούμποτιτς. Περιμένει ο Γκάλης με αντίπαλο τον Γκάσπαρη. Μάλλον με τρεις αντιπάλους. Η πάσα για τον Λιπηρίδη που θα κάνει το pivot. 37-39 υπέρ του Άρη. 2 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Κοροναίος. Έχει επιστρέψει όλη η άμυνα του Άρη. Φάνης. Το shoot, το rebound από τον Φιλίππου. Ο Γκάλης που θα στηθεί εκεί για να εξασφαλίσει την μπάλα από τυχόν κλέψιμο του Γκάσπαρη. Η πάσα του όμως δεν είναι η καλύτερη για τον Σούμποτιτς. Το παιχνίδι έχει πάρει ένα πολύ γρήγορο ρυθμό. Ο Φωσές θα κερδίσει το rebound. Θα νικήσει στον αέρα τον Λιπηρίδη, θα του πάρει και το φάουλ. 39-39, 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Και ο Ιωαννίδης επαναφέρει στην πεντάδα τον Ρωμανίδη στη θέση του Σούμποτιτς, προσπαθώντας να ενισχύσει την ομάδα του στα rebound. Ο Ρωμανίδης είναι καλύτερος ριμπαουνίστας από τον Σούμποτιτς, καθώς στις 2-3 τελευταίες επιθέσεις ο Φωσές και ο Σερέτης έχουν κερδίσει 2-3 επιθετικά rebound.
40-39, πάλι μπροστά ο Πανιώνιος σε ένα παιχνίδι που στα τελευταία λεπτά, από τη στιγμή δηλαδή που ο Άρης πλησίασε και ανέτρεψε τη μεγάλη διαφορά, παίζεται πόντο με πόντο με συνεχείς εναλλαγές στην πρωτοπορία. Ρωμανίδης, Λυπηρίδης που βγαίνει έξω από τη ρακέτα για τον Γκάλι. Γιαννάκης κάνει την προσποίηση, πάλι για τον Γκάλι, αυτός θα κάνει το σούτ. 40-41. Ένα λεπτό και 54 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, πάει ψηλά το σκορ, να δούμε ποιον θα ωφελήσει. Γιατί ο Κυρίτης επέμενε ότι αν το παιχνίδι πάει σε χαμηλό σκορ έχει μεγάλη τύχη. Σουτ τριών πόντων από τον Χριστοδούλου, 43-41. Ο Πανιώνιος που έχει μεγάλη ευκαιρία στα τρίποντα σήμερα και με τον Κοροναίο και τώρα με τον Χριστοδούλου. Γκάλης για τον Γιαννάκη που θα κάνει εν κινήσει το σουτ, 43-43. Κοροναίος προσπαθεί να κάνει τον εκνηδιασμό και χρεώνεται με επιθετικό φάουλ πάνω στον Γιαννάκη. Ένα λεπτό και 35 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Το σκορ είναι 43-43. Είναι το 8ο ομαδικό φάουλ. Το 12ο, με συγχωρείτε, ομαδικό φάουλ του Πανιωνίου από τον Γιαννάκη στο Ρωμανίδη. Που θα κάνει το σουτ, όχι τελικά, θα κάνει διαδοχικές προσποίησεις. Θα κοπεί όμως από τον Γκάσπαρη, αλλά θα κλέψει την μπάλα ο Γκάλης. 43-45. Κοροναίος προσπάθησε εκεί να εκβιάσει στο φάουλ από τον Γιαννάκη. Πάλι Κοροναίος για τον Γκάσπαρη. Χριστοδούλου, να δούμε, θα κάνει το σουτ τριών πόντων. Όχι, θα προτιμήσει τον Κοροναίο, μένουν 13 δευτερόλεπτα. Παραλίγο να γίνει το λάθος και φάουλ από τον Λυπηρίδη σε ένα παιχνίδι που έχει μάχες σώμα με σώμα κάτω από το καλάθι. 43-45, 46 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Λυπηρίδης χρεώνεται με το τέταρτο φάουλ και ξαναμπαίνει στην πεντάδα ο Σούμποτιτς. Ο Κοροναίος έχει δικαίωμα για βολές. Σκουπίζεται το παρκέ. Ο Γκάσπαρης, με συγχωρείτε, όχι, ο Κοροναίος έχει δικαίωμα για μία και μία. Το σκορ είναι 43-45 υπέρ του Άρη. 44-45 από τον Γιώργο Γκάσπαρη. Και ισοφαρίζει. 46 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. 45-45. Ίσως η τελευταία επίθεση του Άρη στο ημίχρονο. Γιαννάκης που θα κάνει το σουτ τριών πόντων. Rebound από το Φάνη Χριστοδούλου. Ίσως έχει κι άλλη επίθεση ο Άρης τελικά. Γκάσπαρης θα κάνει ένα έξοχο lay-up, θα αποφύγει στον αέρα δύο παίκτες του Άρη. 33 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, το lay-up από τον Γιώργο Γκάσπαρη, 47-45 υπέρ του Πανιωνίου. Και έχουμε ένα νέο time-out που ζητάει ο Γιάννης Ιωαννίδης. Οι δύο ομάδες έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς από το παρελθόν. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Πανιώνιος είναι η τελευταία ομάδα που νίκησε τον Άρη σε αυτό εδώ το γήπεδο πριν από 33 μήνες, στις 2 Μαρτίου του 1985. Έκτοτε ο Άρης αγνοεί την ήττα σε 62 συνεχόμενα μάτς, ένα μεγάλο ρεκόρ στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Να θυμηθούμε ακόμα ότι οι δύο ομάδες συναντήθηκαν στον τελικό των play-offs, όπου βέβαια η κυριαρχία του Άρη ήταν αναμφισβήτητη και εντυπωσιακή και μόνο το εκπληκτικό σκορ στη Θεσσαλονίκη, το 129-81, δείχνει την διαφορά. Ενώ έχουμε το time out με τον Κυρίτσι.
Έχει δικαίωμα για μία βολή ο Γιώργος Γάσπαρης στη συνέχεια του πολύ ωραίου πραγματικά καλαθιού που πέτυχε προηγουμένως. Ο Πανιώνιος που στις περισσότερες φάσεις, ενώ έκανε ο Γάσπαρης 48-45 και λέγαμε ότι ο Πανιώνιος στις περισσότερες φάσεις προσπαθεί να φύγει πολύ γρήγορα, ίσως γιατί νομίζει και μέχρι στιγμής σε ορισμένες φάσεις έχει δικαιωθεί ότι ο Άρης είναι κουρασμένος από τη Βαρκελόνη. Ο Γιαννάκης κρατάει την μπάλα και με μια υπεράνθρωπη προσπάθεια την αφήνει για τον Σούμποτιτς που βρίσκει τον Γκάλι στην κίνησή του για το καλάθι. 48-47, 28 πόντι μέχρι στιγμής από τον Γκάλι που πάει για φετινό ρεκόρ. Γκάσπαρη στο τελείωμα του χρόνου, rebound από τον Φιλίππου. Ο Γκάλις θα κρατήσει την μπάλα, για να δούμε. Θα κάνει σουτ 3 πόντων στον ευθυδιασμό. Θα κερδίσει και το επιθετικό rebound αμέσως στο σουτ. 48-47 το σκορ στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου υπέρ του Πανιωνίου. Αυτά προς το παρόν. Τα στούντιο στο μικρόφωνο, το μικρόφωνο στα στούντιο της Αγίας Παρασκευής. Θα επανέλθουμε για το δεύτερο ημιχρόνο. Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε, αλλά δεν άρχισε. Θα μας επιτρέψετε αυτό το οξύμορο, την οξύμορη έκφραση. Αλλά ενώ έγινε το τζάμπολ και κέρδισε την μπάλα ο Φιλίππου, ο πρώτος διαιτητής, ο Τάκης Σταύρου, χρέωσε τον παίκτη του Άρη με προς πίσω, σαν να βλέπετε τη φάση. Κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα να ζητήσει να υποβάλει ένσταση ο προπονητής του Άρη Γιάννης Ιωαννίδης, από ό,τι υποθέτουμε, γιατί δεν υπήρχε κατοχή της μπάλας, αλλά περιμένουμε να μάθουμε ακριβώς το κείμενο της ενστάσεως για να σας πούμε τι ακριβώς συμβαίνει και τι διεκδικεί ο Άρης. Ήδη το χρονόμετρο έχει προχωρήσει κατά ένα δευτερόλεπτο και δείχνει 19-59, βλέπετε στο βάθος, το σκορ 48-47 υπέρ του Άρη, ύστερα από ένα δραματικό πρώτο ημίχρονο. Ίσως σίγουρα από τα καλύτερα πρώτα ημίχρονα που έχουν παιχθεί μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Με όχι τόσο μεγάλη προσοχή στις δύο άμυνες έχουν επιτευχθεί 95 πόντι. Για να σκεφτούμε ότι ο μέσος όρος στο φετινό πρωτάθλημα δεν έχει ξεπεράσει ακόμα σε καμιά αγωνιστική τους 80 πόντους, είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Στον κύριο Γκάλι την ένσταση. Ναι, πριν είπε η στον κύριο. Οι κάμερες είναι πάντα στραμμένες στο τραπέζι της γραμματείας, όπου ο Άρης υποβάλλει την ένστασή του. Με την ευκαιρία να σας πούμε τους σκόρερς του πρώτου ημιχρόνου. Για τον Πανιόνιο που προηγείται με διαφορά ενός πόντου. Φάνης Χριστοδούλου 7 με 1 τρίποντο. Κορονέος 16 με 2 τρίποντα. Λινάρδος 4. Χρήστος Χριστοδούλου 6. Γκάσπαρης 7. Σερέτης 4. Φωσές 4. 14 rebound έχει πάρει συνολικά ο Πανιόνιος, τα περισσότερα ο Χριστοδούλου 4. Από τον Άρη, Γκάλης 26, Γιαννάκης 4, Φίπου 4, Σούμποτιτς 6, Ρωμανίδης 4, Λυπηρίδης 2 και Δοξάκης 1. Σύνολο πόντων 47, 12 rebound για τον Άρη, τα περισσότερα ο Φιλίππου 6, ενώ ο Γκάλης, τον οποίο είδαμε για λίγο, έχει πετύχει όπως είπαμε 26 πόντους με 11 στα 17 τρίποντα. Ενώ συνολικά να σας πούμε ότι ο Γκάλης στα όλα τα παιχνίδια που έχει παίξει στην... Με την ευκαιρία όμως της διακοπής ξαναγυρίζουμε τα μικρόφωνα στα στούντιο της Αγίας Παρασκευής και όταν αρχίσει το μάτς θα επανέλθουμε. Αυτό είναι η μαγιά. Τι έγινε σε εκείνη την περίεργη φάση. Ο Ιωαννίδης βλέπετε το σκορ. Ο Ιωαννίδης υπέβαλε ένσταση, νομίζοντας ότι ο Σταύρου είχε καταλογίσει μπρος πίσω. Ο διαιτητής όμως απάντησε ότι δεν έδωσε μπρος πίσω, απλά χρέωσε τον Φιλίππου με... Ότι ο Φιλίππου μάλλον είπε, απάντησε ότι δεν είχε δικαίωμα να πάρει την μπάλα, γιατί εκείνη τη στιγμή δεν ήταν διεκδικήσιμη. Γιαννάκης που κάνει τη διείσδυση και μπροστά στον Λινάρδο κάνει το σκορ 50-53. Κλέβει ο Γκάλης. Επαναφέρει την μπάλα και γίνεται το φάουλ από τον Γκάσπαρη. Σε μια τέτοια φάση προηγουμένως που δεν είχαμε κατευθείαν, δεν είχαμε ζωντανή επαφή, είχε χρεωθεί με ασκεμμένο φάουλ ο Κοροναίος.
Έχουμε μέχρι στιγμής δύο τεχνικές ποινές λοιπόν και ένα εσκεμμένο φάουλ. Ο Άρης στην επίθεση με τον Σούμποντιτς και τον Γιαννάκη. Έξοχη πάσα από τον Γιαννάκη στον Γκάλι. Βρίσκει ο Γιαννάκης τον Γκάλι ακριβώς κάτω από το καλάθι. Για μια ακόμα φορά συνεργάζονται καταπληκτικά οι δύο παίκτες του Άρη. 50-55 υπέρ του Άρη. Λινάρδος από την κορυφή της ρακέτας για τον Κοροναίο. Γάσπαρης που παρακολουθείται από τον Γκάλι. Ο Άρης παρά τα φάουλ που έχει δεν αλλάζει την άμυνά του και παίζει πάντα μάτουμαν. Χριστοδούλου είναι η δεύτερη εύστοχη του προσπάθεια στο δεύτερο ημίχρονο. 52-55, 16 λεπτά πριν από το τέλος. Ο Πανιόνιος επιμένει στη ζώνη 3. Γιαννάκης. Ο Γκάλης προσπαθεί να περάσει από την εσωτερική. Ο Γιαννάκης θα προτιμήσει τον Σούμποντιτς που θα κάνει το σούτ από τη γωνία με όχι καλές προϋποθέσεις. Από τον Γάσπαρη στον Κοροναίο. Η πάσα για τον Χριστοδούλου που θα αφήσει τον Λινάρδο και αυτός εύκολα θα μειώσει σε 54-55. Η κίνηση του Κυρίτσι να περάσει τον Φάνη Χριστοδούλου, δεύτερο ψηλό της ομάδας, δεύτερο σεντερφόρ, έχει αποδώσει γιατί ο Χριστοδούλου είναι πολύ γρήγορος και μπορεί να κινηθεί στη ρακέτα και σαν πασέρ και σαν σουτέρ. Γιαννάκης, ένα ακόμα σουτ τριών πόντων, το πρώτο εύστοχο τρίποντο του Γιαννάκη και το πρώτο του Άρη. Ο Άρης που στηρίζει πολλά στα τρίποντα, έχει ένα μέσο όρο 8-9 τρίποντων στο φετινό πρωτάθλημα. Μέχρι στιγμής δεν είχε βρει το στόχο από τη γραμμή των 6-25. Χριστοδούλου προσπαθεί να αποφύγει τον Σούμποντιτς, η ασίστ πάσα για τον Λινάρδο. Δεν θα μετρήσει το καλάθι γιατί έγινε προηγουμένως το φάουλ από τον Φιλίππου. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Η προσποίηση για σουτ και η ωραία πάσα του Χριστοδούλου για τον Λινάρδο, ο οποίος θα πετύχει το καλάθι αλλά νωρίτερα στην υποδοχή της πάσας έγινε το φάουλ από τον Φιλίππου. Γάσπαρης για τον Κοροναίο. Περνάει ο Χριστοδούλου στην κορυφή της ρακέτας. Κάνει το σκριν για να μην γίνει το φάουλ τελικά. Ο Γκάλης ζητάει να χρεωθεί ότι είναι μετά το σουτ. Απ' έξω λοιπόν η μπάλα με τον Χριστοδούλου. Το τρίτο φάουλ του Φιλίππου. Κοροναίος. Πάντα με αντίπαλο τον Γιαννάκη. Χριστοδούλου που κάνει ένα ραβερσέ σουτ. Το rebound από τον Φιλίππου. Γιαννάκης έχει φύγει για να το λέει από Σούμποντιτς. Γύρισε όμως όλη η άμυνα του Πανιωνίου. Το jump shoot του Γκάλι που ζητάει το φάουλ από τον Λινάρδο. Προσπάθεια του Πανιωνίου να κάνει τον ευνηδιασμό με τον Γάσπαρη. Το rebound από τον Ρωμανίδη και η γρήγορη πάσα για τον Γκάλι. Αυτό τον Σούμποντιτς κλέβει όμως εκεί ο Χριστοδούλου που είναι πανταχού παρόν στην άμυνα και στην επίθεση. Γάσπαρης. Ο Χριστοδούλου κερδίζει την μπάλα, θα κάνει τη διείσδυση και εκεί θα χρεωθεί με φάουλ ο Σούμποντιτς που δεν είχε φάουλ μέχρι στιγμής. Ξαναβλέπουμε τη φάση σε ένα παιχνίδι που παίζεται, που εξελίσσεται μάλλον με κινηματογραφική ταχύτητα από το ένα καλάθι στο άλλο. Σου τριών πόντων του Γάσπαρη. 57-58, μειώνει ο Πανιόνιος, φτάνει στον ένα πόντο. Το πρώτο τρίποντο του Γάσπαρη, 14 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Γιαννάκης προσπαθεί να κόψει ο Σερέτης, αλλά έχει γίνει το φάουλ από τον Γάσπαρη. 57-58, θα προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες στους δύο παίκτες. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Το σουτ του Γιαννάκη ή του Πανιωνίου διαμαρτύρονται ζητώντας επιθετικό φάουλ. Το σύγχρονο ο Γάσπαρης βρισκόταν ακίνητος. Φυσικά η απόφαση των διαιτητών δεν αλλάζει. 14 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Άρης προηγείται με 58-57 και ο Γιαννάκης έχει δικαίωμα να εκτελέσει τις βολές. Εδώ ο Γιάννης Ιωαννίδης ανάβει ένα από τα πολλά τσιγάρα του στη διάρκεια ενός αγώνα. Σκουπίζεται ο αγωνιστικός χώρος, επαναλαμβάνουμε 14 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Άρης προηγείται με 58-57. Με την ευκαιρία να πούμε ότι στους τελευταίους 17 αγώνες των δύο ομάδων, στα 10 τελευταία πρωταθλήματα, ο Άρης έχει 15 νίκες και ο Πανιόνιος 2. Παραμένει το 57-58.
57-59 από τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Ο Χριστοδούλου αφήνει για τον Γάσπαρη. Κοροναίος για τον Σερέτη. Από τον Λινάρδο στον Γάσπαρη. Κινούνται οι παίκτες του Πανιωνίου. Προσπαθεί να ξεφύγει με σκρίν εκεί ο Κοροναίος για να μην έχει τον Γιαννάκη αντίπαλό του. 59-59. Ισοφαρίζει ο Τάκης Κοροναίος. 13 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Κοροναίος που είναι πολύ εύστοχος στο σημερινό αγώνα. Έχει πετύχει 18 πόντους με 5 στα 8 δίποντα, 2 στα 2 τρίποντα. Ο Γιαννάκης όμως απαντάει με τρίποντο. 59-62. Βρήκε την ευστοχία του έξω από τη γραμμή ο αρχηγός της εθνικής ομάδας. Χριστοδούλου, δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Κοροναίος που κέρδισε την μπάλα. Αφήνει για τον Γάσπαρη. Λινάρδος για τον Σερέτη που είναι κάτω από το καλάθι. Κόβει καθαρά ο Φιλίππου που θα προλάβει την μπάλα χάρη στην μεγάλη του ταχύτητα. Γιαννάκης για τον Σούμποντιτς με καλές προϋποθέσεις στο σουτ 2 πόντων. Ρωμανίδης που κερδίζει το rebound. Κλέβει όμως πολύ γρήγορα ο Γάσπαρης. Να δούμε την επιλογή του για τον Χριστοδούλου που θα διεισδύσει, θα πετάξει στην κυριολεξία την μπάλα στον Κοροναίο που μπροστά από το Σούμποντιτς θα κάνει το σουτ. Νέο rebound του Χριστοδούλου και φάουλ από τον Φιλίππου. 12 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. 59-62 υπέρ του Άρη. Για να ξαναδούμε τη φάση. Το σουτ. Ο Χριστοδούλου θα κερδίσει το rebound. Και αν είναι φάουλ, είναι πολύ αυστηρό. Ο Φιλίππου έχει 4 φάουλ. Όλος θα έχει και ο Λυπηρίδης. Και έχει προβλήματα ο Ιωαννίδης με τους δύο ψηλούς του. Νομίζουμε ότι ήταν αυστηρή απόφαση των διαιτητών. Εν πάση περιπτώσει, το παιχνίδι θα συνεχιστεί με τον Χριστοδούλου στη γραμμή του φάουλ, ενώ το σκορ είναι 59-62 υπέρ του Άρη. 12 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. 60-62. Και ο Ιωαννίδης επανέφερε τον Λυπηρίδη που κι αυτός όμως έχει 4 φάουλ, όσα ο Φιλίππου. 61-62 στον ένα πόντο Πανιώνιος. Με 11 πόντους μέχρι στιγμής από το Φάνη Χριστοδούλου. Γκάλης σε θέση playmaker. Πάντα στην ίδια άμυνα ζώνης ο Πανιώνιος με νέο πρόσωπο τον Καραμανόλη. Που πήρε τη θέση του Λινάρδου. Ο Γάσπαρης κράτησε την μπάλα. Κοροναίος. Έξοχη πάσα για τον Καραμανόλη. Αυτός μόλις μπήκε το πρώτο του καλάθι. 63-62. Προηγείται και πάλι ο Πανιώνιος. Σε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Γκάλης για τον Σούμποντιτς. Κόβεται. Το φάουλ δίνεται μετά το σουτ. Θα ξαναδούμε τη φάση. Η προσπάθεια για κόψιμο από τον Καραμανόλη που έχει καλό άλμα. Τελικά όχι. Λανθασμένη εκτίμηση, το φάουλ είναι πάνω στο σουτ. Και να εδώ ο Σλόμπονταν Σούμποντιτς που ισοφαρίζει σε 63-63 για τον Άρη. Και του δίνει το προβάδισμα με 63-64. Έχει πετύχει 8 πόντους μέχρι στιγμής ο Σούμποντιτς. Καραμανόλης. Για να δούμε αυτή η έμπνευση του Μιχάλη Κυρίτση να παίξει με τρεις περιφερειακούς παίκτες, δηλαδή και Καραμανόλη και Κοροναίο και Γάσπαρη, αν θα του δώσει την ταχύτητα που θέλει. Καραμανόλης που προσποιείται και τελικά θα κάνει το σου τριών πόντων με ταμπλό. Ο Σερέτης θα κερδίσει το επιθετικό rebound, αλλά ο Γιαννάκης που κλείνει εκεί στις βοήθειες για την άμυνα του Άρη θα κερδίσει το rebound. Ο Γκάλης από την κορυφή της ρακέτας, 63-66. Το πρώτο καλάθι του Γκάλης, το δεύτερο στο διάστημα παρακολουθούμε και όχι στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ρωμανίδης κερδίζει το rebound. Γκάλης. Έχουν γυρίσει οι παίκτες του Πανιωνίου στην άμυνα και κλείνουν εκεί ο Κοροναίος και ο Γάσπαρης. Σούμποντιτς περνάει την μπάλα στον Ρωμανίδη, αυτός σε θέση center four. Το rebound από τον Σερέτη. Γάσπαρης για τον Κοροναίο.
που θα διεισδύσει και γίνεται το φάουλ από τον Νιπηρίδη πάνω στο σουτ. Το πέμπτο φάουλ του Νιπηρίδη που αποβάλλεται 10 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Παρακάμπτει τον Γιαννάκη ο Κοροναίος και κάνει την τελική προσπάθεια και οι διαιτές χρεώνουν με φάουλ τον Νιπηρίδη. Για να επανέλθει λοιπόν ο Νίκος Φιλίππου που κι αυτός, επαναλαμβάνουμε, έχει 4 φάουλ. Και αν κάνει το πέμπτο, ο Άρης δεν έχει άλλη εναλλακτική λύση για βασικό center for. 63-66 και εδώ ο Τάκης Κοροναίος 10 λεπτά και 59 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. 64-66, 19 πόντους έχει πετύχει μέχρι τώρα ο Κοροναίος που είναι ο πρώτος σκόρερ του Πανιωνίου. Άλλωστε είναι και τρίτος με 126 πρωτάθλημα. Έξοχη πάσα του Γκάλι στον Φιλίππου. 64-68. Κοροναίος. Από τον Χριστοδούλου στον Καραμανόλη. Γάσπαρης που παρακολουθείται από τον Γκάλι. Κοροναίος προλαβαίνει ο Γιαννάκης. Το σκρίν από το Σερέτη. Θα κάνει το σούτο ο Κοροναίος. Ο Γιαννάκης θα αρπάξει την μπάλα στο rebound. Η πάσα για τον Ρωμανίδη που θα προλάβει, θα περάσει προσπαθώντας να βρει τον Φιλίππου, αλλά αυτός δεν πρόλαβε. Κοροναίος που κάνει ένα παράξενο σουτ και μειώνει σε 66-68, 21 πόντους μέχρι στιγμής από τον Τάκη Κοροναίο που είναι ο ηγέτης του Πανιωνίου στην επίθεση. Γκάλης για τον Σούμποτιτς, αυτός θα κάνει προσποίηση. Η πάσα για τον Ρωμανίδη που θα δυσκολευτεί εκεί απέναντι σε Σερέτη Χριστοδούλου. Ο Γκάλης όμως με υπερένταση κερδίζει το rebound για να χρεώσει ο διαιτητής κύριος Κορομιλάς τον Φάνη Χριστοδούλου με το τέταρτο φάουλ. Και έχουμε με 4 φάουλ τον Χριστοδούλου, με 4 τον Φιλίππου, ενώ βέβαια έχει αποβληθεί με 5 ο Λυπηρίδης. Από τον Γιαννάκη στον Φιλίππου θα γυρίσει πάλι στον Γιαννάκη Γκάλης. Προσπαθεί να κάνει το screen για να βοηθήσει τον αρχηγό να κάνει το shoot ο Φιλίππου. Rebound από τον Σούμποτιτς που θα σουτάρει αμέσως. 66-70. 10 πόντοι μέχρι στιγμής από τον Σούμποτιτς που ήταν ο παίκτης κλειδί στην περσινή νίκη του Άρη εδώ στη Νέα Σμύρνη, πετυχαίνοντας 6 πόντους σε 1 λεπτό. Για να νικήσει ο Άρης με 83-80. Κοροναίος αφήνει την μπάλα στον Χριστοδούλου. Αυτός θα κοντρολάρει το ρυθμό του Πανιωνίου, θα κάνει το σουτ 3 πόντων, rebound από τον Γιαννάκη, που έχει πάρει τα περισσότερα αμυντικά rebound μετά τον Φιλίππου. Από τον Γκάλι στον Γιαννάκη που θα επιχειρήσει σουτ 3 πόντων. Επιθετικό rebound από τον Ρωμανίδη, νέο σουτ 3 πόντων από τον Γιαννάκη. Νέο rebound όμως από τον Γκάλι. Νέα επίθεση για τον Άρη. Από τον Γιαννάκη στον Σούμποτιτς θα περάσει την μπάρα στον Γκάλι. Αυτός θα κάνει διαδοχικές προσποίησεις, σπάσιμο της μέσης μπροστά σε δύο αντιπάλους. 66-72, 8 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Καραμανόλης θα φτάσει κοντά στο καλάθι, εκεί δεν εξυπηρετείται, θα γυρίσει πιο πίσω. Κοροναίος μειώνει σε 68-72. Γκάλις και Κοροναίος, οι δύο σκόρερς από τον Πανιόνιο και τον Άρη. Ο Γκάλης πάλι σε ρόλο playmaker. Από τον Γιαννάκη στον Φιλίππου. Σούμποτιτς. Γκάλης από την άλλη πλευρά για τον Ρωμανίδη που σουτάρει χωρίς καθυστέρηση και χωρίς πίεση. Σερέτη στο rebound για τον Γάσπαρη. Κοροναίος που έχει πάντα απέναντί τον Γιαννάκη. Για τον Χριστοδούλου. Καραμανόλης. Γάσπαρης. Σουτ 3 πόντων. Rebound εύκολα από τον Σούμποτιτς και η πάσα ευνηδιασμού για τον Γκάλι που έχει μπροστά τον Σερέτη, τον Καραμανόλη και άλλους δύο. Κόβεται τελικά από τον Καραμανόλη. Κοροναίος που θα κάνει αμέσως το σουτ 2 πόντων. Rebound από τον Ρωμανίδη. Επιθέσεις γίνονται σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και από τις δύο ομάδες. Γκάλις που βγάζει την μπάλα στον Σούμποτιτς και γίνεται το φάουλ από τον Σερέτη που δεν δόθηκε. Κοροναίος κερδίζει την μπάλα.
Και ο Κοροναίος αποφασίζει να κοντρολάρει λίγο το ρυθμό, γιατί το παιχνίδι έχει εξελιχθεί πολύ γρήγορα και οι δύο ομάδες δεν προλαβαίνουν να στοχούν. Η πάσα του Κοροναίου για τον Σερέτη. Αυτός θα κάνει τη διείσδυση. Ο Φιλίπη που φοβάται την προσπάθεια για κόψιμο, γιατί έχει 5 φάουλ. Και ο Σερέτης μειώνει σε 70-72, 6 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα. Σούμποτιτς με τη σειρά του κοντρολάρει και ο Άρης. Γιαννάκης από τον Σούμποτιτς τον Γκάλι που έχει απέναντί του τον Χριστοδούλου. Περνάει από την εσωτερική για τον Σούμποτιτς που κάνει το 70-74. Ο Σούμποτιτς που έχει 2 στα 2 στις τελευταίες προσπάθειές του. Κοροναίος. Κλείνει πάντα ο Γιαννάκης. Ο Κοροναίος στον Καραμανόλη. Γάσπαρης. Πάλι Κοροναίος. Το σκρίν από το Σερέτη. Ο Κοροναίος όμως δεν θα σουτάρει. Χριστοδούλου που είναι στην κορυφή της ρακέτας προσπάθησε να τροφοδοτήσει τον Καραμανόλη που όμως είχε φύγει από τη θέση του. Γιαννάκης κρατάει την μπάλα για τον Γκάλι. 5 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. 70-74 υπέρ του Άρη. Και φάουλ από τον Γκάσπαρη, ενώ ο Κυρίτης ετοιμάζει δύο αλλαγές. Θα ξαναπεράσει στον αγώνα τον Λινάρδο και τον Χρήστο Χριστοδούλου αντί του Σερέτη και του Φάνη Χριστοδούλου. Ο Γάσπαρης έκανε το τρίτο του φάουλ. Ο Σούμποτης θα παίξει την μπάλα από τα πλάγια. Επαναλαμβάνουμε, 5 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα απομένουν για το τέλος του αγώνα. Ο Άρης προηγείται με 74-70. Ο Γιαννάκης για τον Ρωμανίδη Φιλίππου. Πάλι Ρωμανίδης, Σούμποτης που θα κάνει το σουτ τριών πόντων. 70-77, επαναλαμβάνεται η περισσινή ιστορία με τον Σούμποτης που έχει 3 στα 3 και κρατάει το προβάδισμα του Άρη. Έχει πετύχει 15 πόντους ο Σούμποτης, τους 9 στο δεύτερο ημίχρονο. Χρήστος Χριστοδούλου για τον Κοροναίο, για τον Γάσπαρη αυτός στον Κοροναίο, Λινάρδος. Από τον Κοροναίο πάλι στον Γάσπαρη, Χρήστος Χριστοδούλου. Προσπαθεί να κάνει την ασίστ πάσα στον Λινάρδο. Έκοψε όμως εκεί ο Ρωμανίδης. Ο Γκάλης κρατάει την μπάλα. Δείχνει αυτός το σύστημα που θα ακολουθήσει ο Άρης. Ρωμανίδης για τον Γιαννάκη. Αυτός αλλάζει με τον Γκάλη. Προσπαθεί να κάνει το σκρίνο Φιλίππου. Θα κάνει ανενόχλητο στο σούτο Γκάλης. Rebound από τον Καραμανόλη. Έγινε εκεί το φάουλ από τον Γιαννάκη που δεν δόθηκε. Κόβεται από τον Σούμποτιτς ο Κοροναίος. Παραμένει το 70-77 λοιπόν και η μπάλα είναι για τον Πανιόνιο. Ενώ έχουμε ένα νέο time out. 4 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα. Όχι σε σένα. Σε ποιον. Ακούσατε τις οδηγίες των δύο προπονητών. Να πούμε με την ευκαιρία ότι οι Ιωαννίδης και Κυρίτης έχουν βρεθεί αντιμέτωποι 12 φορές με 10 νίκες για τον προπονητή του Άρη και 2 για τον προπονητή του Πανιωνίου. Ωστόσο ο Μιχάλης Κυρίτης ήταν ο τελευταίος προπονητής που νίκησε τον Άρη από τον πάγκο του Παναθηναϊκού στον προπέρσινο ημιτελικό του κυπέλου. Καραμανόλης στο σουτ τριών πόντων. Ριμπάλ από τον Χρήστο Χριστοδούλου και το φάουλ από τον Ρωμανίδη. Ο Κυρίτης επαναφέρει στον αγώνα το Φάνη Χριστοδούλου αντί του Λινάρδου. Θέλησε να τον προφυλάξει ίσως από ένα γρήγορο πέμπτο φάουλ, γιατί ο Χριστοδούλου έχει 4.
ο Σακέο Φιλίππου. Παραμένει το 70-77. '71-77 από τον Χρήστο Χριστοδούλου, 4 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Γιαννάκης. Γκάλης. Ενήργησε έξυπνα εκεί ο Γκάλης, αφού πέρασε και έφτασε στην κορυφή της ρακέτας, βλέποντας ότι δεν είχε τα περιθώρια να κάνει σούτ με προϋποθέσεις. Έκανε απλά την προσποίηση και κάποιος από τους τρεις παίκτες, ο Γάσπαρης τελικά, του έκανε το φάουλ. Να εδώ ο Νίκος Γκάλης, πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος, που προέρχεται από μια πολύ μεγάλη βραδιά στη Βαρκελόνη με τους 45 πόντους που πέτυχε απέναντι στην Μπαρτσελόνα, και κατά σύμπτωση ο Άρης στο αμέσως επόμενο παιχνίδι του στο ελληνικό πρωτάθλημα βρίσκει τον Πανιόνιο, που φοράει τα ίδια χρώματα, που έχει τα ίδια χρώματα μάλλον με την Μπαρτσελόνα, το κόκκινο και το μπλε. Ο Γκάλης που έχει φτάσει μέχρι στιγμής τους 36 πόντους. Και ο Άρης προηγείται με 79-71, 3 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Από τον Κοροναίο, Στοφάνη Χριστοδούλου. Δίνει την πάσα στον αδελφό του. Ο Καραμανόλης θα προλάβει την μπάλα, αλλά και αν ακόμα έβγαινε ήταν υπέρ του Πανιονιού. Σου τριών πόντων από τον Γάσπαρ. Ήταν ευκαιρία αυτή. Χάθηκε όμως προς το παρόν. Ο Σούμποτιτς κέρδισε το rebound. Και βλέπετε τον Γκάλη πόσο αργά. Προχωράει προς την ρακέτα του Πανιονίου. Τον Άρη τον συμφέρει να κρατήσει την μπάλα. Αντίθετα ο Πανιόνιος βιάζεται, γιατί υπολείπεται 8 πόντων. Σούμποτιτς, ο Γκάλης σαν center four. Φοβάται βέβαια εκεί ο Φάνης το πέμπτο φάουλ. 71-81, 38 πόντοι από τον Νίκο Γκάλη. Από τον Χρήστο Χριστοδούλου στον Κοροναίο, ανενόχλητος στο σουτ, 3 πόντων ο Καραμανόλης. 74-81, πλησιάζει ο Πανιόνιος. 2 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Γκάλης αφήνει για τον Γιαννάκη. Έχει αλλάξει την άμυνά του Πανιόνιος. Ο Κοροναίος κυνηγάει τον Γκάλη. Οι υπόλοιποι 4 σεζόνι. Σούμποτιτς από τη γωνία. Κοροναίος που κερδίζει το επιθετικό rebound. Το αμυντικό rebound. Η γρήγορη πάσα για τον Γκάσπαρη. Αυτός τον Χριστοδούλου που ελίσσεται. Γίνεται ένα follow εκεί από τον Χρήστο Χριστοδούλου και από την προσπάθεια του Γιαννάκη που δεν ολοκληρώνει, η μπάλα πλάγια υπέρ του Πανιονίου. 2 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, ενώ έχουμε ένα νέο time out. Τη στιγμή που ο Άρης προηγείται με 81-74. Και βλέπετε τον Δημήτρη Φωσέ που ετοιμάζεται να επανέλθει αντί του Χρήστου Χριστοδούλου. Να κάνουμε τρίποντο ή να κάνουμε screen περιφερειακό. Το καταλάβατε? Μπορούμε για σίγουρα. 10 δεν το κάνουμε. Γιατί όχι το 10. Όχι το 10, γιατί θα περνάει πολύ ώρα και σταματάμε. Θα κοιτάξουμε πλέον τα τρίποντα. Καταλάβατε? Αλλά χωρίς βιασύνη. Γυρίστε την μπάλα και κάντε screen. Αν δεν έχει μπάλα, Φάνη και Σόδρα και Μίτσο. Αν δεν έχει, θα κάνετε screen στον Κοροναίο και στον Γάσπαρη Καραμανώνη. Από μέσα προς τα έξω. Τάκι! Τάκι! Θα βγεις από το screen του. Μίτσου. Σαφής η εντολή του Κυρίτσι, όπως ακούσατε, να κάνουν σουτ 3 πόντων οι παίκτες του Άρη, οι παίκτες του Πανιονίου. Γι' αυτό άλλωστε έβαλε και τον Φωσέ, που δεν είναι βέβαια ένας κλασικός σουτέρ, αλλά οπωσδήποτε είναι πιο ικανός από τον Χρήστο τον Χριστοδούλου στα μακρινά σουτ. Μάλλον είναι πιο εύστοχος και από μέση και από σχετικά μακρινή για έναν ψηλό απόσταση. Να δούμε πώς θα αντιδράσει η άμυνα του Άρη όμως σε αυτόν τον προσανατολισμό του Πανιονίου, να κάνει συνεχόμενα screen για να γίνονται ελεύθερα τα σουτ 3 πόντων. Θα ξαναρχίσει το παιχνίδι. Να επαναλάβουμε ότι απομένουν 2 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα και ο Άρης προηγείται με 81-74. Ο Άρης που παίζει man to man συνεχίζει.
Και αυτό έχει σημασία για να δούμε πώς θα γίνουν τα screen από πλευράς του Πανιωνίου. Άλλωστε όλο, σε όλο το time out σε αυτό το τομέα αφιέρωσε τις οδηγίες του ο Κυρίτσης. Παρακαλώ μια σκούπα ρε παιδιά. Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να σκουπίσει. Και ένα απρόπτο time out που ζήτησε ο διαιτητής μόνος του. Και το πήρε βέβαια από τη γραμματεία για να σκουπιστεί ο αγωνιστικός χώρος που δεξιά όπως επιτίθεται ο Πανιώνιος στη γραμμή των 6 και 25 παρουσιάζει μια υγρασία το, ο αγωνιστικός χώρος. Και μια ευκαιρία για τους δύο προπονητές να ανανεώσουν εκείνες τις οδηγίες που έδωσαν προηγουμένες. Και θα πας δεξιά ή αριστερά, μπορεί να βγεις για σου καλά. Αυτό από ποια πλευρά πάει, πάει μέσα στο καλάθι. Ανοιχτά εσύ για να μην βοηθήσεις, βλέπεις. Ανοιχτά. Εάν την πάρεις την μπάλα εξή εδώ ή πας έξω. Το καταλάβαμε. Αν σε από αυτή την πλευρά το ίδιο πράγμα. Συνέχεια το ίδιο πράγμα, θα ανεβαίνετε. Η γιο θα κάνει σκριν και μετά θα ρολάρουμε. Και κοιτάξτε, αν είστε γωνίες θα κάνετε τσάμ σου τότε τα τρίποτα. Εντάξει, έλα. Πιέστε λιγάκι στην άμυνα. Θέλω να μας κουπίσει ρε, πίστε ρε. Οι εξέδρες του γηπέδου της Νέας Μήνης είναι κατάμεσες από κόσμο που έχει συνοστιστεί όπως βλέπετε και πίσω από το καλάθι, κυρίως μικρά παιδιά. Συμβαίνουν και αυτά στα ελληνικά γήπεδα. Αναγκάζονται οι παίκτες να σκουπίσουν. Κοροναίος. 25 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση. Βλέπετε ο Φωσές θα κάνει το σκρίν. Ο Κοροναίος δεν θα περάσει. Κάτω από το καλάθι θα γλιστρήσει ο Φωσές χωρίς να γίνει φάουλ. Ο Άρης λοιπόν 1 λεπτό και 56 δευτερόλεπτα κρατάει την μπάλα. Αργά αργά ο Γκάλης. Γιαννάκης. Ο Γκάλης βλέπει το χρόνο. Μένουν 9 δευτερόλεπτα τώρα. Κάπου εδώ θα πρέπει να αρχίσουν να τρέχουν οι παίκτες του Άρη. Γίνεται το κλέψιμο όμως από τον Χριστοδούλου. Που αλλάζει και δίνει την μπάλα στον Καραμανόλη. Αυτός θα προτιμήσει το σούτ, το καλάθι 2 πόντων από την πάσα λοιπόν στο Φωσέ. 76-81. 1 λεπτό και 36 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Δεν ρισκάρισε το σούτ 3 πόντων. Και έχουμε ένα νέο time out που ζήτησε ο προπονητής του Άρη, ο Γιάννης Ιωαννίδης. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Άρης είναι αίτητος μέχρι στιγμής σε 5 αγώνες πρωταθλήματος. Έχει νικήσει Ολυμπιακό, Απόλλωνα, Παναθηναϊκό, Ηρακλή και ΠΑΟΚ. Ενώ ο Πανιώνιος έχει 3 νίκες εκτός έδρας με ΠΑΟΚ Ολυμπιακό, εντός έδρας με Ηρακλή και 2 ήττες από Παναθηναϊκό στην έδρα του και ΑΕΚ εκτός. Αλλά ακόμα έχει πολλή ώρα, έχει μόνο 5 πόντι. Μην βιαστείτε να κάνετε τρίποντο. Και το δίποντο το θέλουμε, μην βιαστείτε να σύντρο καλά. Δόδωρε, και το δίποντο το θέλουμε. Έλα. Βλέπετε εδώ την κάρτα με την προϊστορία των δύο ομάδων. 76-81, 1 λεπτό και 36 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, η επίθεση για τον Άρη. Ο Πανιώνιος παίζει 1-4, 4 παίκτες σε ζώνη και overplay, δηλαδή ο Κοροναίος κλείνει τον Γκάλι όχι μόνο να μην σουτάρει, αλλά να μην πάρει και εύκολα την μπάλα. Ο Κοροναίος και ο Γκάλης πάνω στον και ο Κοροναίος και ο Γάσπαρης πάνω στον Γκάλη. Ο Σούμποτης που θα κάνει το σούτ 3 πόντων και δίνει τη λύση στον Άρη. 76-84 είναι ο άνθρωπος του δευτέρου ημιχρόνου ο Σούμποτης που φτάνει τους 21 πόντους με 2 τρίποντα. 15 πόντοι στο δεύτερο ημίχρονο. Σούτ 3 πόντων από το Φωσέ. Ο Κοροναίος κερδίζει το rebound. Προσπαθεί να τη γυρίσει αλλά τη βγάζει out. Γιαννάκης, μένουν 37 δευτερόλεπτα. Λογικά ο Πανιώνιος δεν έχει ελπίδες, χάνει με 8 πόντους. Και ο Άρης έχει ακόμα
14 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του από τα 23 που μένουν για να τελειώσει το παιχνίδι. Από τον Φιλίππου η πάσα στον Γκάλι που κόβεται από τον Καραμανόλη. Χριστοδούλου γρήγορα. Σουτ 2 πόντων. Rebound από τον Γιαννάκη. Ξαναπαίνει την μπάλα με μαχητικότητα ο Χριστοδούλου που κάνει προσπίση στον Φιλίππου. Μειώνει σε 78-84. Τρία δευτερόλεπτα ακόμα. Σούμποτιτς θα κάνει το τελευταίο σουτ 2 πόντων. Με την εκνοή ο Σλόμπονταν Σούμποτιτς δίνει στη νίκη του Άρη μια διαφορά 10 πόντων. 78-88 λοιπόν το τελικό σκορ. Η νίκη του Άρη, η έκτη συνεχόμενη νίκη του Άρη στο φετινό πρωτάθλημα απέναντι στον Πανιόνιο. Αυτά από το γήπεδο της Νέας Μήνης. Γυρίζουμε το μικρόφωνο στα στούντιο της Αγίας Παρασκευής.